Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Τραγωδία στο γεροπόταμο της Μεσαράς. Μετά από ένα πολύ ωραίο θρίλερ 35 και πλέον ωρών, οι έρευνες των σωστικών συνεργείων είχαν τραγική εξέλιξη, καθώς το μεσημέρι ανασύρθηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας που αγνοούνταν από τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ εντοπίστηκαν και οι τέσσερις ορεί. Το μοιραίο γιοταχή στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, η μητέρα και αδελφή, βρέθηκε περίπου 1-2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε γίνει η μοιραία κλίση. Σε ποσοστό 88% φτάνει σήμερα η μέση πληρότητα των φραγμάτων στην Κρήτη. Και ενώ στον Αποσελέμι έχουν αποταμιευτεί περισσότερα από 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, σε έναν άλλο μεγάλο ποταμό του νησιού, στον Αναποδάρη, οι τελευταίες βροχοπτώσεις κατέβασαν 60 εκατομμύρια κυβικά, την τριπλάσια ποσότητα από εκείνη του Αποσελέμι. Δυστυχώς όμως οι ποσότητες καταλήγουν ανεκμετάλλευτες στην θάλασσα. Και η Κρήτη έχει τους εξωτικούς παπαγάλους της, αφού πλέον έχουν αποκτήσει ηθαγένεια. Πρόκειται για πληθυσμούς ενός ιδιαίτερου είδους που έχουν πια εξοικειωθεί απόλυτα με τις πόλεις μας και έχουν κάνει τις δικές τους οικογένειες σε διάφορα σημεία, καταφέροντας να περάσουν σχεδόν απαρατήρητοι, καθώς λόγω του έντονου πράσινου χρώματός τους καμουφλάρονται μέσα στη βλάστηση στις κορυφές των δέντρων. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.